το καιρό εκείνο, το καιρό ετούτο, τότε και σήμερα. Ο Κύριος εκλέγει τους μαθητάς Του. Να έχουμε δε κατά νου ότι εκείνος ο οποίος αγαπά τον Χριστό γίνεται και μαθητής του Χριστού. Και ό,τι του πει ο Χριστός, αυτό κάνει. Εκάλεσε, λέγει, παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας τους δύο αδελφούς, τον Ανδρέα και τον Πέτρο. Θάλασσα της Γαλιλαίας, θάλασσα της Γεννησαρέτ και θάλασσα της Τιβεριάδος είναι και τα τρία ονόματα αυτά στην θάλασσα την οποία χύνεται ο Ιορδάνης ποταμός. Σε εκείνο το μέρος εσύχναζαν όλα τα έθνη, ο λαός ο καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου είδε φως μέγα. Η περιφέρεια της Γαλιλαίας ή το εκεί οι δράσεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά όταν ενίστευσε 40 ημέρας μέσα στην έρημο, κατέβηκεν από τον μόνο εκείνη και την νηστείαν την αυστηράν την οποία τέλεσε ο Κύριος μας. Σήμερα ο κόσμος λέγει ποιος ενίστευσε, λέει, και να νηστεύσουμε κι εμείς. Νηστεύουν, λέγει, οι ασκητές. Και εσύ, Κύριε, που είσαι μέσα στον δρόμο αυτόν, μέσα στη θάλασσα αυτήν της αμαρτίας, δεν έχεις ανάγκη. Ο Κύριος μας μέσα στο βουνό προσεύχεται και ενιστεύει. Για ποιο λόγο? Για να μας δείξει το καλό παράδειγμα. Αυτό είναι το σημείο, το λεπτό, το οποίο υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Ό,τι βλέπεις να το τηρείς και ό,τι ακούεις να το πράττεις. Ανδρέας και Πέτρος, οι δύο αδελφοί, τους εκάλεσε ο Κύριος στο έργο Του το μεγάλο, στην διάδοση του Ευαγγελίου Του, στην ίδρυση της Βασιλείας Του επί της γης. Τους εκάλεσε και ευθέως, λέγει, μόλις τους εκάλεσε, αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Ήσαν γάρ αλληλείς. Γιατί το τονίζει η Αγία Γραφή αυτό? Μήποτε είπες είναι άνθρωποι διαστρεβλωμένοι, ότι αυτοί δεν ήσαν αλληλείς, αλλά ήσαν μορφωμένοι άνθρωποι. Δεν ήσαν αλληλείς, αλλά ήσαν πλούσιοι άνθρωποι. Δεν ήσαν αλληλείς, αλλά ήταν οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το τονίζει η Αγία Γραφή και λέγει ότι ήσαν αλληλείς, αλίευα, λέει, ψάρευα δηλαδή. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση, ευρισκόμενος ο Ανδρέας και ο Πέτρος, οικολούθησαν αμέσως τον Χριστό και άφηκαν πάντα. Τα εγκατέλειψαν όλα. Σήμερα ο Κύριος μας δεν ζητεί να τα εγκαταλείψουμε. Ζητεί να εγκαταλείψουμε κάτι άλλο και να τον ακολουθήσουμε. Αυτό το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά το έχουμε μπροστά μας. Το οποίο ονομάζεται βάρος της αμαρτίας, τα ελαττώματα, οι πράξεις οι αμαρτωλές, η καρδία η μολυσμένη. Γι' αυτό ο Κύριος μας πάντοτε τονίζει και λέγει «Δώσ' μου, Υιέ μου, συν καρδία, δώσ' μου, παιδί μου, την καρδία σου». Εκ της καρδίας εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί, λέγει. Πορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες. Από την καρδία πηγάζουν όλα τα κακά. Γι' αυτό ο Κύριος μας ζητεί από εμάς τους αμαρτωλούς να Του δώσουμε την καρδία μας. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Ζητεί ο Κύριος μας να Του δώσουμε την καρδία μας, να φύγουν τα ελαττώματά μας και να Τον ακολουθήσουμε. Ο Ανδρέας και ο Πέτρος δεν ήταν πρώτη φορά που έβλεπαν τον Χριστό.
διότι ήσαν μαθητέ του Ιωάννου του Προδρόμου. Και όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εφυλακίστη, τότε ενεφανίστηκε ο Χριστός μας και τον είδε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και έδειξε με το χέρι του. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ιδού το αρνάκι, λέγει, του Χριστού του Θεού, ο οποίος ήρθε να σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου, ό,τι υπάρχει πάνω στην γη που βαραίνει τον άνθρωπο. Είδε ο αμνός του Θεού και του είπαν, Κύριε, πού μένεις? Και απήντησε ο Χριστός, έρχεστε και είδετε. Έλατε μαζί μου να με δείτε και πού μένω και τι κάνω. Και πήγαν μαζί του και έμειναν όλη την ημέρα εκείνη, λέγει, ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Και έπειτα προχωρών, ο Κύριος μας βλέπει άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, τους υιούς του Ζεβεδαίου. Ιακώβους έχουμε δύο, τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Ιωάννου, του θεολόγου, και έχουμε και τον Ιάκωβον, τον Υιόν του Αλφαίου. Έχουμε δύο Ιακώβους, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι δύο αδελφοί. Γιατί καλεί πάντοτε δύο αδελφούς ο Κύριος μας? Διότι θέλει να γνωρίζουμε ότι όλοι μας είμεθα αδελφοί και δεν πρέπει να υπάρχει μίσος απέναντι του ενός και του άλλου. Μας καλεί ο Θεός να είμεθα αδελφοί και το λέει, εκ τούτου γαρουνώσονται ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Θα σας καταλάβει, λέει, ο κόσμος, ο οποίος είναι μακριά από εμένα, ότι είστε δικά μου παιδιά, εάν έχετε αγάπη αναμεταξύ σας. Ιάκωβος και Ιωάννης, Ανδρέας και ο Πέτρος, οι τέσσερις πρώτοι μαθητές του Κυρίου μας, και μετά συνεπλήρωσαν τη δωδεκάδα ο Κυριός μας. Και τότε όταν συνεπλήρωσε την δωδεκάδα ο Κύριος μας, είπε, πορεύεστε στον κόσμο άπαντα και κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση. Το καιρό εκείνο, λέγει, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκε να αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε αυτά εκβάλλει και θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα μαλακία. Τούτος απέστειλε ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγω, εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλεις Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντας ότι ίγκυ και είναι η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς αγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν τότε. Αυτά είπε ο Κύριος μας, αυτή είναι η επαγγελία του Κυρίου μας, αυτή είναι η θεϊκή διαταγή την οποία έδωκε ο Κύριος. Και οι μαθητές επορεύθησαν κατά την επαγγελία του Κυρίου και την υπόδειξη που τους έδωκε. Και εισήλθαν μέσα εις μίαν απέραντον παιδιάδαν, αδερφοί μου. Και αυτή η παιδιάδα ήταν γεμάτη από λύκους, λιοντάρια, άγρια ζώα, θηρία, δηλητήρια. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο έστειλε ο Θεός 12 αρνία, 12 μαθητάς. Πώς είναι το δυνατόν να νικήσουν όλα αυτά τα θηρία, 12 αρνάκια? Και όμως μεγάλη η χάρη του Θεού. Η δεξιά του υψίστου επί είσαι δύναμη, λέει. Ο Κύριος από ψηλά ενεδυνάμωνε τους μαθητάς και πολέμησαν με λύκους, πολέμησαν με λιοντάρια, με βασιλείς, οι οποίοι έχυναν αίμα ποταμούς αιμάτων. Γέμισαν η γη και ύπκεν η γη το αίμα των μαρτύρων και ακολούθησαν τον Χριστόν και έμειναν πιστοί άκρη θανάτου.
και δεν εγκατέλειψαν το κήρυγμα του Κυρίου, δεν εγκατέλειψαν την αποστολή του, δεν εγκατέλειψαν εκείνο το οποίο τους είπε ο Κύριος, αλλά έμειναν πιστοί στη διαταγή του Θεού. Και εκείνοι μέσα στον κόσμο εκήρυταν παντού συνεργούντος του Κυρίου και ποιούντος θαύματα για να πιστεύσει ο κόσμος. Και έστειλε τη χάρη του Αγίου του Πνεύματος και φώτισε τους μαθητάς την ημέρα της Πεντηκοστής και έγιναν κήρυκες του Ευαγγελίου του Κυρίου μας και γέννησε η γη και έφυγαν τα είδωλα, έφυγαν οι άπιστοι, έφυγαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν μακριά από τον Θεό. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας όταν εκάλεσε τους μαθητάς του αφήκαν τα δίχτυα απλωμένα μέσα στην θάλασσα. Τούτο σημαίνει ότι και οι μαθητές του Κυρίου και οι λειτουργοί του Θεού και οι θεολόγοι οι οποίοι κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και όλοι οι επίσκοποι και όλοι οι αρχιερείς απλώθουν τον Λόγο του Κυρίου και εκείνοι οι οποίοι ακούν και τηρούν σώζονται, εκείνοι οι οποίοι δεν ακούν και δεν τηρούν απέρχονται στην αιώνιον κόλαση. Διότι λέγει ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Κύριε, αξιώσε με να ακούμε τα λόγια σου εις τον κόσμο τούτον και να τηρούμε τα εντολάς του και χάρισε μας και την υπουράνιο σου βασιλεία. Αμήν. Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και σελήνη εις φάραγγα Ελών. Αδερφοί μου, θα αρχίσουμε με ένα θαύμα το οποίο ούτε γένετο ούτε θα ξαναγίνει ποτέ. Όταν υπήρχαν οι κριτής του Ισραήλ υπήρξε ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είχε τον Θεό μαζί του και ήρθε στα όρια του Ισραήλ και βρήκε φυλάς τας οποίας κατεδίωξε. Βρήκε λαούς σκληρούς, μεταξύ αυτών τους αμορραίους οι οποίοι ήσαν στα Ιεροσόλυμα. Και γίνεται πόλεμος εναντίον των και είχαν τον Θεό μαζί τους. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, εναντίον μας δεν μπορεί να σταθεί ουδής. Θέλετε παράδειγμα πρόσφατο? Οδηγήθημε η σύγκρουση με τους Γερμανούς. Μέσα όμως σε εκείνα τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, δεν υπήρξε ο Θεός. Γιατί? Διότι άλλοι ήσαν Ιουδαίοι, άλλοι ήσαν Τούρκοι, άλλοι ήσαν άλλες φυλές. Και όταν ηγονίζοντο έδειχναν το σήμα του Βάαλ, έτσι. Οπότε ο Θεός δεν υπήρξε μαζί τους και δεν εδοξάστη ο Θεός όταν λέγει «Δι' εμάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση». Φεύγουμε από εδώ για να έρθουμε στον Ιησού του Ναβί, ο οποίος είχε τον Θεό μαζί του. Όταν εμπολεμούσε τους αμορραίους, ήρθε σε ένα σημείο και δεν έκλεισε η ημέρα. Και ήταν μεσημβρία και προσεύχεται ο Ιησούς του Ναβί στον Θεό και τι είπε? Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και σελήνη εις φάραγγα Ελών.
σκιό του θαύματος. Ούτε γένετο, ούτε θα γίνει τι ούτων θαύμα. Ούτε εις το παρελθόν, ούτε εις το προ αυτού. Ο ήλιος έμεινε εις την θέση του και η σελήνη η οποία έκλεινε προς την δύση σταμάτησε και σταμάτησε ο ουρανός, σταμάτησε η γη η οποία περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Και διασκόρπισε ο Θεός τα νέφη τα οποία ήσαν στον ήλιο και φάνηκε αμέσως η δύναμη του Θεού, διότι όταν απεχώρησαν τα νέφη έστειλε ο Θεός χάλαζαν ως λίθους, λέγει, οι οποίοι απέκτηναν εκείνους τους εχθρούς του Ιησού του Ναβί. Σταμάτησαν δια της προσευχής του τον ήλιον, πράγμα το οποίο ούτε γίνεται ούτε θα γίνει άλλη φορά. Φοβερό το θαύμα. Και φεύγουμε από εκεί για να έρθουμε στη σημερινή ημέρα. Σήμερα εορτάζουμε τη γέννηση Ιωάννη του Προδρόμου. Το θαύμα είναι μεγάλο. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, εις γεραλαία ηλικία, έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και στέκεται ενώπιον του θυμιάματος, λέγει, στο δεξιόν μέρος και βλέπει ο Ζαχαρίας τον άγγελον και τρέμει. Ζαχαρία του λέει, μη φοβηθείς, είμαι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος στέκομαι ενώπιον του Θεού και με έστειλε να σου πω χαράν μεγάλη ότι θα γεννήσεις παιδί και θα το ονομάσεις Ιωάννη. Και είπε ο Ζαχαρίας, πώς θα γίνει τούτο? Και ο Αρχάγγελος του είπε, επειδή αμφιβάλλησες την χάρη του Θεού θα μείνεις κοφός και άλαλος έως ότου να πληρωθεί αυτό το οποίο σου είπα. Και γένετο έγκυος η Ελισάβετ και περιέκρυβεν αυτήν μήνας πέντε. Να μάθουν οι μητέρες οι οποίες μένουν έγκυες ότι δίπλα τους υπάρχει φθόνος, υπάρχει έχθρα, υπάρχει κακία. Να μην ομιλούν, να κρύβουν τον εαυτόν τους όπως την Ελισάβετ. Και το έκτο μηνύ, λέγει, απεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβριήλης στην Παναγία μας και της είπε ότι θα γεννήσει εκ Πνεύματος Αγίου. Και είπε η Παναγία μας, «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητο μου κατά το ρήμα σου». Και έφυγε και έφτασε στην Ελισάβετ, η οποία ήταν συγγενής της, και μόλις την χαιρέτησε, το βρέφος το οποίο ήταν μέσα στην Ελισάβετ σκύρτησε, λέγει, δηλαδή κλώτσισε μέσα στην κοιλία. Και τούτο ήταν το δείγμα ότι μπροστά της δεν υπήρχε καμιά κοινή γυναίκα, αλλά η μητέρα του Θεού. Και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος ήταν μέσα στην κοιλία της Ελισάβετ, επροσκύνησε τον Θεό. Και η Ελισάβετ είπε, «Μεγαλή είναι η ψυχή μου τον Κύριο και πόθεν μη τούτο να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου προς μου». Πώς έγινε αυτό να έρθει η μητέρα του Θεού μου να με χαιρετήσει? Μέγα το θαύμα. Γεννήθη ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Εκ Πνεύματος Αγίου, λέγει, το οποίο είχε μέσα του το πεδίο. Φεύγουμε από αυτό για να δούμε ένα άλλο θαύμα. Όταν μπροστά μας έχουμε τον ιερέα, ο οποίος λειτουργεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου, εάν εγνωρίζαμε τι βλέπει, αν εγνωρίζαμε τι λέει, δεν θα είμαι όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Όταν λέγει και πείσον
των άρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου και εν το πατηρίο τούτο τίμιον αίμα του Υιού σου τη στιγμή εκείνη, και ο πιο ελάχιστος και ο πιο αγράμματος ιερεύς κάνει ένα θαύμα τεράστιον μεγαλύτερον του Ιησού του Ναβίου, ο οποίος έστησε τον ήλιο. Κατεβάζει τον Θεό τον ίδιο από τους ουρανούς επάνω στην Αγία Τράπεζα και μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα του Κυρίου και μεταβάλλει τον ίνον σε αίμα του Κυρίου. Ποιον είναι το μεγαλύτερο θαύμα? Ότι ο Ιησούς τον Ναβί εστερέωσε τον ήλιον, ή ο ιερεύς ο οποίος κατεβάζει από τους ουρανούς επάνω στην Αγία Τράπεζα των Θεών των ίδιων? Θεέ μου, τι μας εχάρισες, Θεέ μου, τι μας έδωκες, και δεν γνωρίζουμε τίποτε από αυτά. Όταν εξέρχεται ο ιερεύς με το Ιερόν Ευαγγέλιο, ποιεί την μικράν είσοδο, δηλαδή την είσοδο του Θεού εις τον κόσμο, και όταν βγαίνει με τα Άγια ο ιερεύς, μεταφέρει αυτά τα αγιασμένα επάνω στην Αγία Τράπεζα, δηλαδή τον Θεό επάνω στον Γολγοθά, δια να σταυρωθεί, δια να χύσει το αίμα του, δια να ταφεί και να αναστηθεί. Θεέ μου, θαύματα τα οποία ζούμε και δεν τα γνωρίζουμε, θαύματα τα οποία βλέπουμε και δεν τα βλέπουμε, χρειάζεται πίστη σε όλα αυτά δια να τα ζήσεις. Χρειάζεται να έχεις μέσα σου το Θεό, να έχεις την ταπείνωση και την καρδία σου καθαρά για να ζήσεις αυτά τα αγιασμένα τα οποία μας δίδει ο Θεός μας. Αδερφοί μου, γεννήθη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αλλά δεν έμεινε μέσα στον κόσμο, έφυγε μέσα στην έρημο και εκεί δε ζούσε ασκητική ζωή. Και ο Θεός από ψηλά τον ευλόγησε για να κηρύξει μετάνοιαν εις τον κόσμο και φώναζε «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Αδερφοί μου, ως αυτή τη στιγμή μας δίδει ο Θεός μας την ευκαιρία να μετανοήσουμε, να ζήσουμε όπως εκείνος θέλει και να μείνουμε κοντά του. Όποιος έχει τον Θεό μαζί του δεν φοβείται. Όποιος έχει τον Θεό μαζί του δεν έχει ανάγκη κανένας άλλο. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Και αυτό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε μέσα στην ψυχή μας, για να ζήσουμε στον κόσμο τούτον όπως ο Θεός θέλει, και στην επουράνια του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.